Ήρξα το ο Ιησούς κηρύττην και λέγει μετανοείτε ίγκηκεν η βασιλεία των ουρανών. Από τότε λέγει, πότε από τότε, όταν παρεδόθη πλέον ο Ιωάννης ο πρόδρομος και φυλακίστη. Συνέχισε όμως ο Θεός μία παράκληση στα παιδιά του. Τι είπε, μετανοείτε. Αυτή η λέξη εκπληρώνεται άραγες ή ελέγχθη και εξυφανίστη. Σήμερον παρά άλλοτε ποτέ χρειαζόμεθα μετάνοια, αδερφοί μου. Τα όσα επιτρέπει ο Πανάγαθος Θεός είναι εκείνα τα οποία μας λέγει μετανοείτε, να μετανοήσουμε έκαστος και να επιστρέψουμε στην αγκάλι του Χριστού μας. Ποιος εφυλάκησε τον Ιωάννη τον πρόδρομο? Ο Ηρώδης λέγει. Υπήρχε Ηρώδης πρώτος ο οποίος κατέσφαξε τα νήπια και υπήρξε Ηρώδης δεύτερος ο οποίος απεκεφάλισε τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Ο πρώτος Ηρώδης απέθανε με φρικτούς πόνους αφού διέταξε ο Θεός και έτρεχαν από πάνω του σκόλικες οι οποίοι τον κατέτρωγαν. Αυτός ο Ηρώδης γέννησε τρεις υιούς, τον Φίλιππον, τον Αντύπαν και τον Αρχέλαο. Ο τελευταίος τον έκανε βασιλέα. Ο Αντύπας επήρε το όνομα Ηρώδης δεύτερος και ο Φίλιππος ήταν εκείνος ο οποίος είχε μία πανέμορφη γυναίκα και την οποία ο αδερφός του επήρε την γυναίκα αυτήν. Ημάρτανε με τη γυναίκα του αδερφού του. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος όμως δεν ενέχθη αυτό. Δεν σκέφτηκε ότι ήταν ένας βασιλιάς μπροστά του. Έπρεπε να κηρύξει και να δώσει μετάνοια και του έλεγε ουκ έξες τη συνέχει την γυναίκα του αδερφού σου. Δεν σου ανήκει αυτό το οποίο κάνεις, του λέγει. Και τότε η Ηρωδιάδα, γυναίκα του Φιλίππου, εφυλάκησε τον Ιωάννη τον πρόδρομο και στην κατάλληλη στιγμή τον αποκεφάλισε. Όταν αποκεφαλίστηκε ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ετάφη μίαν πόλη η οποία ονομάζεται Σεβαστή. Εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς μετέβη και απέκοψε την δεξιά χείραν του προφήτου και την έφερε στην Αντιόχεια που ήταν η πόλη του. Η πόλη, η μεγάλη Αντιόχεια, είχε πολλούς χριστιανούς. Μεταξύ όμως αυτών υπήρχαν και πολλοί ειδωλολάτρες οι οποίοι ελάτρευαν τα είδωλα. Και εγένετο κατέτος λέγει θυσία εις έναν δράκοντα. Εκεί στην πόλη την Αντιόχεια οι χριστιανοί έλαβαν και το πρώτο όνομα από τους Αποστόλους και ονομάστησαν Χριστιανοί. Εκεί επήραμε το όνομα ότι είμαστε χριστιανοί από την Αντιόχεια. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αφού
απέκοψε την δεξιάν χείραν του προφήτου, του μεγαλυτέρου προφήτου, τον οποίον γέννησε η γη, και μίζωνα τούτον προφήτης δεν υπάρχει. Έφερε την δεξιάν χείραν ο Απόστολος Λουκάς στην Αντιόχεια. Κατέτος δε οι ειδωλολάτρες έριχναν κλήρων και έδιδαν ένα από την οικογένειά του ως τροφήν του δράκοντος. Ο δράκον αυτός δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα τεράστιο είδος κροκοδίλου, ο οποίος δαγκάνει και εξαφανίζει εντός δευτερολέπτου τεράστια ζώα. Ο κλήρος τότε έπεσε εις έναν χριστιανόν, ο οποίος είχε μία πανάκριβον κόρη. Έπρεπε οπωσδήποτε να τη θυσιάσει, να την οδηγήσει στο θηρίον εκείνον το οποίο ήταν έξω της πόλεως, σε ένα σπήλαιο. Και όταν ο πατέρας εκείνος εδόθη σε αυτόν η κληροχία να θυσιάσει την κόρη του, με δάκρυα και με αναστεναγμούς, με πίκρες παρακαλούσε τον Άγιον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ζητούσαν από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο την βοήθειά του να του φυλάξει το παιδάκι του. Και έφτασαν στην εκκλησία και παρεκάλεσαν και του έδωσαν το χέρι του Ιωάννου του Προδρόμου να το προσκυνήσει. Πλην όμως ο Πανάγαθος Θεός του έδωσε άλλη φώτιση και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος του έδωκε άλλη φώτιση. Και τη στιγμή που έσκυψε να προσκυνήσει την χείραν του Ιωάννου του Προδρόμου, εδάγκασε και του απέκοψε τον αντίχειρα, δηλαδή τον μεγαλιώναν τούτο το οποίο έχουμε. Το επήρεν αυτό ο πατέρας, το έδεσε με τον κατάλληλο τρόπο και περίμενε να εμφανιστεί το θηρίον, το αιμοβόρον, το σκληρόν. Και όταν εμφανίστη, εστάθη ο πατέρας μπροστά σε εκείνο το θηρίο που είχε ανοιχτό το στόμα του, διότι ο σφράνθη ενώπιον αυτού τροφήν. Και εκείνος ο πατέρας στάθηκε απέναντι του θηρίου και με τρόπον εξεσφεντώνησε το δάχτυλο του Ιωάννου του Προδρόμου στο ανοιχτό στόμα του θηρίου και το ετράβηξε. Όταν το ετράβηξε, το θηρίο έμεινε σκληρό, ανέστητο, νεκρό. Έγινε το θαύμα το μεγάλο και πήρε ο πατέρας εκείνο το παιδάκι του και ήρθε στον κόσμο ο οποίος ήταν θεατής και έβλεπαν τι θα γίνει και τους είπε ότι το θηρίο είναι νεκρόν πλέον και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι αυτός ο οποίος το εθανάτωσε. Και έχτιστε στον τόπον εκείνον εκκλησία στο όνομα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Πλην όμως δεν τελειώνουν ως εδώ τα θαύματα του Αγίου. Μυριάδες τα θαύματα, νεκροί ανασταίνοντο, τυφλοί ανέβλεπον, παράλυτοι εινορθώνοντο. Και μέσα σε εκείνα τα θαύματα ο Δεσπότης, ο Επίσκοπος της Αντιοχίας έχουν την χείραν του Ιωάννου του Προδρόμου την ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού ύψωνε αυτό το χέρι
και ο του θαύματος. Άλλοτε εμεγάλωνε το χέρι εκείνο του προδρόμου και άλλοτε εσμικραίνετο. Τι έγινε το, όταν υψώνετο και μεγάλωνε το χέρι του Ιωάννου του προδρόμου υπήρχε εφορία μεγάλη στον τόπον εκείνον. Και όταν επέστρεφε το χέρι του Ιωάννου του προδρόμου, τότε έλεγε στον κόσμο ότι δεν θα υπάρχει πλέον στον καινούριον χρόνο εφορία των καρπών. Μέσα σε εκείνην όλη την μεγάλη ευλογία του Θεού δια του προφήτου του στην πόλη την μεγάλη, την πόλη του Κωνσταντίνου, στην πόλη όπου υπάρχει η Αγία Σοφία και πάνω στην κορυφή της υπάρχει η Μυσέλινος, και εμείς αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή πότε θα ανέβει ο Τίμιος Σταυρός για να ευλογεί τον κόσμο, την Οικουμένη ολόκληρο. Έχουμε την ελπίδα μας και πιστεύουμε ότι ο Θεός θα μας δώσει την πόλη, την Αγία. Έχουμε την πίστη στον Θεό μας ότι θα μας δώσει την Εκκλησία Του την Μεγάλη, και αντί να υπάρχει η Μυσέλινος στην κορυφή θα υπάρχει ο Τίμιος Σταυρός. Στην πόλη υπήρχαν δύο αδερφοί, ο Κωνσταντίνος με τον αδερφόν του, οι οποίοι ήσαν οι Πορφυρογέννητοι, και κάλεσαν από την Αντιόχεια με την συνεργία του ιεροδιακόνου της Εκκλησίας, ο οποίος ονομάζεται Ιώβ, και μετέφεραν την χείρα του Ιωάννου του Προδρόμου στην πόλη την Μεγάλη, και προσκύνησεν ο Κωνσταντίνος την χείρα του Αγίου και την μετέφεραν στο παλάτι. Αυτός είναι ο Ιωάννης ο πρόδρομος, αδερφοί μου, τον οποίον η Εκκλησία μας έχει προεόρτια και μεθέωρτα, και εχθές ήτο η σύναξη των πιστών δια να προσκυνήσουν τον Άγιον Ιωάννη τον πρόδρομο, τον μεγαλύτερον των προφητών. Απεκεφάλισεν ο Ηρώδης τον Ιωάννη τον πρόδρομο, αλλά εσυνέχισε το έργο του ο Θεός ο Παντοδύναμος. Έλεγε ο Ιωάννης ο πρόδρομος, μετανοείται, έρχεται ο ισχυρότερός μου, ο πίσω μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Μετανοείται, πλησιάζει η ώρα που θα έρθει το φως το αληθινόν. Και όταν ο Ιωάννης ο πρόδρομος είδε τον Κύριο να έρχεται σε αυτόν, τρέμον λέγει, ύψωσε την χείραν αυτού και λέγει, εγώ έχω χρία να με βαπτίσει σε μένα και εσύ έρχεσαι να σε βαπτίσω εγώ. Και είπε ο Κύριος, άφες τα αυτά, να τα αφήσεις αυτά. Εγώ ήρθα να πληρώσω τον νόμο και ζητώ να κάνεις εσύ την βάπτιση σε μέ. Η ταπείνωση του Κυρίου μας, η μεγάλη ταπείνωση. Ένας Θεός ολόκληρος σκύβει την κεφαλή στον Ιωάννη τον πρόδρομο. Αλλά εκεί που επάτησε τους πόδας του ο Κύριος, δεν είναι το τυχαίο το πράγμα. Εκεί μέσα στο νερό ήταν ο αρχηγός της κολάσεως, η κόλαση ολόκληρος, και συνέτριψε τα σκεφαλά των δρακόντων. Με την ταπείνωσή του ο Κύριός μας και με την χάρη του Θεού Πατρός, ο οποίος είπε, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ Ευδόκησα. Και τη στιγμή εκείνη εφανερώθη και το τρίτον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος,
το Πνεύμα το Άγιον εν είδη περιστεράς. Αυτά εορτάζει η Εκκλησία μας και αυτά έχουμε, αδερφοί μου, και αυτά πρέπει να τα διατηρήσουμε. Αυτά πρέπει να μας αγιάσουν, να μας δώσουν εκείνο το οποίο ζητεί ο Θεός μας. Μετανοείται, ίγκυ και γάρι Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή, στην γη αυτήν έχω στήσει πλέον την Βασιλεία μου. Ποια είναι η Βασιλεία του Θεού επί της γης? Η Εκκλησία, η οποία είναι η κυβωτός της σωτηρίας, εκάστου ο οποίος αγαπά την Εκκλησία. Όσοι αγαπούν την Εκκλησία είναι εκείνοι οι οποίοι θα σωθούν. Οπωσδήποτε κάποιαν ημέρα θα έρθει η μετάνοια. Και αν δεν έρθει τώρα, σε μια δύσκολη στιγμή θα εμφανιστεί και θα δώσει την ευκαιρία μετανοίας, εξομολογήσεως, χάριτος Θεού και βασιλείαν επουράνιον, της οποίας ήθε να γίνομαι κληρονόμοι. Αμήν.